Είμαστε στο blog μου, You and Me by Σταματίνα Τσιντσιλή και μιλάμε για μόδα. Και νομίζω ότι η πρώτη τάση που μας έρχεται για φέτος το φθινόπωρο και το χειμώνα, τη συζητήσαμε και πέρσι, αλλά φέτος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι το βινίλ. Μη το φοβηθείτε, κορίτσια. Μην νιώθετε catwoman, superwoman και το φοβηθείτε. Μπορείτε να νιώθετε υπερηρωίδες στην καρδιά. Στον ντύσιμο θέλει λίγη προσοχή το βινίλ, αλλά γενικώς είναι μια τάση πολύ, πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει. Μία συμβουλή έχω να σας δώσω. Να προσέχετε το βινίλ που επιλέγετε σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα. Γιατί υπάρχουν βινίλ υφάσματα τα οποία δεν είναι καθόλου ελαστικά, με αποτέλεσμα να διαγράφουν όλες τις ατέλειες, να μας κάνουν παχάκια εδώ, να μην κουμπώνουμε τίποτα τα φερμουάρ. Εγώ ξεκινώ με ένα πάρα πολύ ωραίο βινίλ παντελόνι, το οποίο μπορεί να φορεθεί έτσι μόνο του και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μοντέρνο. Με ένα τακούνι μπορεί να φορεθεί βράδυ, με ένα αθλητικό παπουτσάκι πιο ήσυχο μπορεί να φορεθεί πρωί. Και βέβαια το συνδυάζουμε ακόμα και με μια τέτοια ζακέτα. Μην σας τρομάζει ότι είναι μπλε ρουά, δύο δυναμικά χρώματα μαζί. Έχουμε πει ότι γενικώς ακόμα και μέσα στο χειμώνα η μόδα επιτάσσει τον αφορά με τα χρώματα. Θα δούμε πολύ ωραία βινίλ αξεσουάρ, σορτσάκια, καμπαρντίνες. Γενικώς το βινίλ παίζει πάρα πολύ. Και αν μπορώ να σας δώσω μια γενική συμβουλή, παύλα κατεύθυνση, που και εμένα μου έδωσε η στυλίστριά μας, Έλενα Οικονόμου, που είχε επιμεληθεί όλων των looks, είναι ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το να ησυχάζουμε, να κατεβάζουμε την ένταση αυτού του ντυσίματος. Επειδή το βινίλ είναι ένα δυναμικό ύφασμα και είτε το φορέσουμε σε παντελόνι, σε φούστα, σε σορτσάκι ή σε καμπαρντίνα, θα κάνει μπαμ, θα μπούμε και θα μας κοιτάξουν όλοι. Φροντίζουμε είτε με πιο ρομαντικά κομμάτια είτε με πιο ήσυχα να το φέρουμε σε ισορροπία. Πάμε να δούμε μερικές έτσι ωραίες επιλογές.